Γεια σας. Ονομάζομαι Σοφία Γκέσουρα. Είμαι από αυτό το Στεφά και πιστοποιημένη δασκάλα σε μεθόδους πιλάτες και γιόγκα. Είμαι διοκτήτρια του Κέντρου Σωματικής Ευεξίας ΑΝΑΣΑ και σήμερα θα κάνουμε ένα πρόγραμμα, ένα συνδυασμό ασκήσεων της Χάθα και της Βινιάσα γιόγκα, που είναι η δυναμική γιόγκα, και θα χρησιμοποιήσουμε ένα αντικείμενο που όλοι σίγουρα έχουμε σπίτι μας. Θα χρησιμοποιήσουμε την καρέκλα. Εσείς φυσικά μπορείτε να βρείτε κάθε καρέκλα που υπάρχει στο σπίτι σας, η οποία να είναι να βρίσκεται σε κάποιο σημείο το οποίο να χρησιμοποιήσετε, να έχετε λίγο χώρο και να είναι καρέκλα όχι πάρα πολύ βαριά, ούτε πάρα πολύ ψηλή. Καλύτερα να προτιμήσετε μια καρέκλα που να είναι από την κουζίνα σας ή τέλος πάντων κάποιο σημείο που μπορείτε εύκολα να την χρησιμοποιήσετε. Εγώ χρησιμοποιήσω το Yoga Chair, είναι η ειδική καρέκλα για ασκήσεις της yoga, η οποία και αυτή έχει τις αντιστοιχές ιδιότητες, δηλαδή είναι ελαφριά, δεν πρόκειται να κλείσει, το κάθισμα είναι εύχρηστη και μπορώ να τα χρησιμοποιήσω τρισδιάστατα, δηλαδή μπορώ να κάνω ασκήσεις πίσω την καρέκλα, στο πλάι της καρέκλας, μπροστά από την καρέκλα. Το σημερινό μας μάθημα θα είναι για λίγο πιο προχωρημένους, δηλαδή μπορεί κάποιος να μην έχει ξανακάνει yoga, αλλά μπορεί λίγο να δοκιμάσει τις συγκεκριμένες ασκήσεις. Απλά θέλω πάρα πολύ προσοχή. Εγώ φυσικά και θα δίνω προσαρμογές, αλλά αν κάποιος έχει ιδιαίτερα μυσκελετικά και νιώσει ενόχληση, κάτι να αποφύγει αυτές τις ασκήσεις. Λοιπόν, θυμίζω. Εισπνοή εκπνοή από τη μύτη. Χρησιμοποιούμε στη γιόγκα αυτή την αναπνοή γιατί μας βοηθάει πρώτο να κρατάμε τη θερμότητα εσωτερικά και δεύτερον να κάνουμε πολύ καλύτερη αποτοξίνωση. Η γιόγκα είναι μια ρεστική μέθοδος η οποία δυναμώνει και διατηρεί ταυτόχρονα. Άρα λοιπόν, πρώτα βρίσκω την κίνηση και μετά την αναπνοή. Φέρνω λοιπόν την καρεκλίτσα μπροστά μας. Εγώ είμαι στο πλάι και δίνω καλύτερα κάποιες ασκήσεις. Αν χρειαστεί, θα αλλάξω τοποθέτηση. Θα έρθω λίγο και πίσω την καρέκλα και θα δώσω ροή. Δηλαδή, είναι ένα μάθημα που θα παίζει λίγο με τη ροή και την πιο στατική κίνηση. Τα πόδια μας είναι μαζί. Βρίσκω λίγο το κέντρο μου σιγά-σιγά. Έχω ενεργοποιήσει δάχτυλα ποδιών, έχω τραβήξει γονατίδες, έχω κέντρο δυνατό, κάτω και πίσω η ώμη. Κοιτάω σκουφία μπροστά και βρίσκω λίγο το κέντρο μου. Ωραία. Θα δώσω ροή. Με την εισπνοή θα μακρύνω. Με την έκπνοή θα έρθω χαμηλά. Με την εισπνοή θα έρθω κοντά στην καρέκλα. Με την έκπνοή θα έρθω πίσω. Πολύ αργά εισπνέω, εκπνέω, εισπνέω, εκπνέω, εισπνέω μακραίνω, εκπνέω, εισπνέω και το δυνατό που να αυτή στήριξη, εκπνέω. Ωραία, άλλες δύο φορές, εισπνέω μακραίνω, εκπνέω, εισπνέω και το δυνατό. Εκπνέω, μακραίνω. Άλλη μία. Εισπνέω. Εκπνέω. Έπατα φορά. Εισπνέω. Εκπνέω. Θα μείνω εδώ, θα ανοίξω τα πόδια μου σε διάσταση, παραλληλά τα πέλματα και τεντώνω λίγο γόνατα. Relax το βάρος στις πέρες. Ωραία. Μεταφέρω βάρος, προσέχω τη γωνία κλίσης των γονάτων μου, να μην έρχεται μπροστά το βάρος, να πίσω στις πέρες, επιμηκύνω τον κορμό, μαλακή η ώμη, μακραίνω η καρπή. Ωραία. Θα μείνω στο κέντρο και θα συνεχίσω με τα ποδιά ανοιχτά. Εισπνέω, έπνεω. Γυρνάω τις λαβές, βοηθάω την κίνηση. Εισπνέω. Ωραία, αργά. Δύο φορές. Άλλη μία. Επόμενη φορά. Θα φέρω τα πόδια κοντά και θέτω στη στάση της καθιστής καρέκλας. Θα φέρω τις παλάμες στο κάθισμα. Προσέχω να μην παίρνω τα γόνατα μπροστά από τα δάκτυλα των ποδιών. Κατεβαίνω χαμηλά και θα το στείλω ουτκατάσανα. Είναι η στάση της καθιστής καρέκλας. Κοιτάζω ευθεία μπροστά, δρίστη, στη γιόγκα είναι δρίστης, είναι τα σημεία που εστιάζω. Τώρα κοιτάζω ευθεία μπροστά, μαλακή ώμη, έχω ενώσει τα γόνατα, δουλεύω full πιελικούς μυς, δουλεύω δύναμη στα πόδια και επιμήχυση στο πάνω μέρος του κορμού.
Λίγο ακόμα. Και επαναφορά. Και τέλος εδώ, σε στήριξη. Να φέρω ακριβώς τους καρπούς κάτω από τους ώμους, θα έρθω λίγο πιο κοντά. Κάτω και πίσω οι ώμοι και φέρθω στην ουτανάσανα. Μένω εδώ. Θα φέρω το δεξί πόδι κοντά. Εισπνοή με την εκπνοή φέρω το πόδι πίσω. Αν με ζορίζει αυτή η άσκηση, θα λυγίσω ελαφρώς το πόδι στήριξης για να διευκολύνω την κίνηση. Αλλιώς το κρατάω τετωμένο και δημιουργεί λίγο κινητικότητα. Εισπνέω, εκπνέω. Αν θέλω να δουλέψω και θώρακα, στην εκπνοή μπορώ να κάνω κάμψη του θώρακα για να κοιτάξω το γόνατο. Εισπνέω, εκπνέω, μαζεύω. Εισπνέω, εκπνέω, μαζεύω. Άλλα τέσσερα. Δύο ακόμα. Ωραία, άλλο ένα. Και θα μείνω εδώ στον πολεμιστή. Τρία. Τα δάκρυα είναι προς τα κάτω. Κάτω και πίσω οι ώμοι. Τέλος ευθεία μπροστά, πάω να βάσω και πάνω. Φτάνω το πόδι μου εκεί που νιώθω ότι έχω τον έλεγχο. Κλείνω και αλλάζω πόδι. Ανοίγω και κλείνω. Θέλω να δώσω έμφαση με το θώρακα. Εισπνέω, εκπνέω. Τέσσερα ακόμα. Τρία. Δύο. Ένα. Και θα μείνω εδώ. Κάτω και πίσω οι ώμοι, τα δάχτυλα δίνουν το πάτωμα. Έχω ευθυγράμμιση στα λαγόνια. Και μένω εδώ. Μαλακώνω τον αυτιά να με ενοχλεί. Κοιτάζω λαφρώς πιο κάτω. Ωραία. Και επαναφορά. Θα έρθω πίσω, θα επιμηκύνω να ξεχωρίσω τους καρπούς. Τα ποδιά μου λίγο ανοιχτά. Μαλακή ώμη, μένω εδώ. Ωραία. Ανεβάσω το κορμό ελαφρώς. Θα φέρω το δεξί πόδι πάνω και θα το φέρω μπροστά. Θα έρθω στον πολεμιστή. Ένα. Θυμίζω. Ορθή γωνία το πόδι μπροστά, μπορεί να έρθει και λίγο πιο κοντά. Ωραία. Με βοηθάει πάρα πολύ η καρέκλα να φυγραμιστώ. Διαγώνισα το πίσω πέλμα 45 λίρες. Μένω εδώ. Έχω μειώσει λάθος και λόρδωση. Βοηθάω το σώμα μου. Λαγώνω μπροστά και μένω εδώ. Λίγες αναπνέες. Πολεμιστής. Ένα. Τεντώνω το γόνατο πίσω. Και αργά τεντώνω το πόδι μπροστά. Αν γλιστράω και μου έχει φύγει το πόδι, ελαφρώς κλείνω, φέρνω τα χέρια μου χαμηλά και κοιτάζω τη δεξιά μου κνήμη. Μέχρι εδώ. Ωραία. Και θα την πας από τα μάσανα. Και θα φέρω και το δεξί πόδι πίσω και θα έρθω στήριξη. Θα έρθω στα τουράμα. Είναι η στήριξη. Η σανίδα όπως ξέρουμε. Να την αποκαλούμε. Κάτω και πίσω οι ώμοι. Και το δυνατό. Αν ζωρίζουμε να εκπνέω από τη μύτη, μπορώ να εκπνέψω από το στόμα. Ωραία. Και αργά. Θα έρθω πάλι πίσω. Θα τεντώσω ωραία τα χέρια μου. Στάση αποσυμπίεσης. Πάντα ακόμα και οι δύσκολες ασκήσεις συνδυάζουν μια στάση αποσυμπίεσης. Ωραία. Με την ξεκούραση των νιών και των ανθρώσεων που δουλέψαμε και θα αλλάξω σιγά σιγά ποδαράκι. Θα φέρω το αριστερό μου πόδι μπροστά. Διαμονή το πίσω πέλμα. Πολεμιστής ένα με το αριστερό πόδι. Κάτω και πίσω οι ώμοι. Πατάω καλά στα πέλματα. Με στάση γύρωσης οι πολεμιστές. Διαμονή το πίσω πέλμα. Γυρνάω λεκάνη και μένω εδώ. Ωραία και σιγά σιγά τεντώνω το μπροστινό και μένω εδώ. Τεντώσει το γονατό μου
κοιτάζω την κνήμη του αριστερού ποδιού, πιο δύσκολο να κοιτάξω τα δάχτυλα του αριστερού ποδιού. Φτιάχνω και τα λαγόνια, ευθυγραμμίζομαι. Ωραία. Και σιγά σιγά άλλη μια στήριξη. Έρχομαι στους πύχεις και μένω εδώ. Κάτω και πίσω η ώμη. Αναζορίζομαι να εκπνέω από τη μύτη, εκπνέω από το στόμα. Πιο εύκολο φυσικά. Και σιγά σιγά έπαιρνα φορά. Μαλακή ώμη, κοιτάζω κάτω. Ωραία, αργά μακραίνω, εισπνέω, φέκαμε στο βόρατα, έκπαινω. Θα φέρω το δεξί μου πέλμα τώρα στο κέντρο της καρέκλας. Θα στρίψω το πίσω μου πόδι, τα δάχτυλα του πίσω ποδιού δείχνουν μπροστά το κάθισμα και θα έρθω σε μια πιο έντονη διάθεση. Νιώθω έντονη διάθεση στο πίσω πόδι, στο προστινό μέρος, στο ισχύο και στο δεξί πόδι μπροστά, στην άρθρωση και ελαφρώς κάτω από το δεξί μου πόδι. Κάτω και πίσω η ώμη και μένω εδώ. Αν θέλω να το πάω λίγο παραπέρα, θα μεταφέρω βάρος στον προστινό μου πόδι, τα ανέβω πάνω, μπορώ να εκτελέσω την πολεμιστή τρία. Μείνω εδώ, παλακά τα χέρια πόδι, δεν τόσο, και μένω εδώ. Αν θέλω να το πάω παραπέρα, θα ηγήσω το γόνατο, θα πιάσω με το δεξί μου χέρι την καρέκλα, και πολύ αργά θα πιάσω τον αστράγαλο του αριστερού ποδιού. Θα ανοίξω το θώρακα και θα μείνω εδώ. Κοιτάξω μακριά τον αριστερό μου ώμο. Δυσκολεύεται αρκετά η άσκηση, μην κοιτάξω μπροστά. Ωραία, αφήνω πάντα με έλεγχο. Πρώτα το πόδι, κρατάω την καρέκλα. Εξοπλιστική ασκησούλα, πατάω το πίσω πόδι και έρχομαι μια ωραία διάταση στο μπροστινό πόδι. Τώρα εδώ μπορώ. Αν θέλω πιο εύκολο, να εκτελέσω πιο εύκολα την άσκηση, να κοιτάξω κοιλιά, αν θέλω πιο σωστά τεχνικά, να κοιτάξω τα δάχτυλα του δεξιού μου ποδιού. Να μείνω εδώ. Κατεβαίνω με ίσια την πλάτη, αρκετά θέλω πιο δύσκολο. Ωραία. Και σπνέω, μακραίνω. Εκπνέω. Παρηγή. Σοφή. Θα φέρω το αριστερό χέρι έξω το δεξί μου πόδι. Το άλλο χεράκι θα χτυπήσω το αριστερό. Κοιτάζω μακριά, το πίσω ώμο. Κοντράρω. Στρίβω, κοιτάζω μακριά. Βλέπω ταυτόχρονα ισορροπία. Διάταση στο μπροστινό πόδι, ενδυνάμωση στο κάτω πόδι. Και διάταση και στροφή στο θώρακα. Και φυσικά κοιλιάκος. Ωραία. Θα στρίψω προς το αριστερό μου πόδι. Και θα έρθω. Θα λυγίσω το αριστερό μου πόδι, θα φέρω κάτω τις παλάμες, θα φέρω σε φλέξ το δεξί μου πόδι και θα μείνω εδώ. Νιώθω έντονη διάταση στο δεξί ισχύο. Το βάρος πάει στην αριστερή φτέρνα, σωστή ευθυγράμμιση ώμη και καρπή. Ωραία. Αν μπορώ να τεντώσω φυσικά το τόνο. Εάν δεν φτάνουν οι παλάμες, μπορώ να βάλω μπουνίτσες. Ωραία, και να μείνω εδώ. Διάταση στο δεξί πόδι, ενδυνάμωση στο αριστερό. Πάντω και συνέχεια, να στρίψω στο αριστερό μου πόδι, να φέρω το δάχτυλο του πίσω ποδιού πάνω στο καρέκλα. Ανοίγω. Ωραία, και τη γάμπα. Ακουμπάω το δεξί μου χέρι. Παρεμβρίτα, τσιλιανάσανα. Μακραίνω, βαριέ πάνω. Τεντώνω το πίσω πόδι. Και μπορώ να έρθω και εδώ σε μια ωραία στήριξη. Και να κοιτάω. Εδώ θα το δυσκολέψω κι άλλο. Θα δώσω παραλλαγή. Πιο εύκολο να μην δω φυσικά. Ή να φέρω να αλλάξει στο πλάι τα πόδια. Ξύ. Αριστερό. Ξύ. Εισπνέω. Εκπνέω. Εισπνέω. Εκπνέω. Μου φαίνεται δύσκολο στο πλάι. Μπορώ να φέρω τα πόδια να αλλάξει. Στο στήθος. Άρα τέσσερα. Άλλα δύο. Άλλα
καθένα. Ωραία. Και επαναφέρω το πάνω, το δεξί μου το δαγάκι. Και να έρθω μπροστά εδώ, στο βασιλικό περιστέρι. Αν ως ρίζει με σουλά, μπορώ να καθεύω και να φέρω παλάμι-παλάμι μέτωπο. Έχω ανοίξει και τα τυφτέρια μου και μείνω εδώ. Από συμπίεση μέσης και ισχύου. Και στο μπροστά ισχύω και στο πίσω. Ωραία. Μπορώ να λυγίσω το πίσω πόδι τώρα και να έρθω εδώ κάτω και πίσω. Με το διάβαση τώρα και πολύ στο πίσω μέρος γιατί βοηθάει και το μπροστά ισχύω. Ωραία. Και σιγά σιγά, τέταρτη φορά, αργά εισπνέω, εκπνέω και αργά ροφλαράκι. Πεινάω μπροστά, κάθος στην ουτανάσανα, μαλακή όμοι. Ωραία. Και εσείς συνεχίζετε στην κυριοποθέτηση, εγώ απλά θα αλλάξω λίγο πλευρά για να αργά ροφλαράκι. Ωραία. Έρχομαι πίσω, μακραίνω και θα φέρω το αριστερό μου πόδι, φτιάξω με την περκλίτσα πάνω στο κάθισμα και μείνουμε εδώ. Και την διάθεση στο πίσω ισχύω, στο μπροστά. Δεν ξεχνάτε να πνέει. Ωραία. Και αργά το καθετό. Τα χέρια μου στην καρέκλα, πάντα με ασφάλεια, φέρνω πιο κοντά το πίσω πόδι και αργά από το πολεμιστή, τρία. Το δάχτυλο είναι προς τα κάτω. Ωραία παραλλαγή, μπορώ να λυγίσω, κάνω το κύκλο, ανοίγω θωρακά, θα κοιτάξω πίσω, εδώ μπροστά, αν φαίνεται δύσκολο λυγίζω το πόδι στήριξης. Αφήνω πρώτο το κουλάκι, πιάνω την ταρκλίτσα και εμένα που έρχομαι πίσω, εξοπλιστική άσκηση. Ωραία αργά, αμακρύνω, τα κατέβω, επιλέγω, κοιτάζω κοιλιά, πιο εύκολο, κοιτάζω δάχτυλα, που δύο πιο δύσκολο και έρχομαι κάτω. Σπνέω μακραίνω, στρίβω, έκπνέω. Παίζω μακριά από το πίσω ώμο. Και το δυνατό, λίγο θώρακα. Ωραία, ανοίγω το χέρι μου, επαναφορά. Πεινάω μπροστά. Κλέξα εγώ κλειμένο το πόδι που είναι πάνω στην καρέκλα. Το βάρος στη φτέρνα του δεξιού ποδιού. Όσο κατεβαίνω δυσκολεύει, το βάρος στη φτέρνα. Θα βάλω χέρι εδώ. Αγώνα το τόσο που τόνο. Εμένα εδώ, αλλιώς μένω με λυγισμένο το πόδι. Μεταφέρω βάρος στα δάχτυλα του δεξιού ποδιού. Ωραία. Λυγίζω. Στρίβω στο πόδι μου, προς το πόδι στήριξης. Λέω να μείνω εδώ. Κάτω και πίσω η ώμη. Παρετρίτα. Αντίθετο το χέρι από το πόδι που είναι μπροστά. Κοιτάξω πάνω. Κατεβάζω λίγα. Εδώ προσπαθώ να μην ανοίγει το πόδι στο πλάι. Έχω περίπου μια μισή παλάμη απόσταση και λέω εδώ. Τεντώνω το γόνατο πίσω. Ωραία. Κατεβάζω. Δεν μπορώ να έρθω εδώ. Με την διάταση, στο προστινό μέρος του πίσω ισχύου. Ωραία. Επαναφορά και να συνδυάσω πάλι άλλη μια σκησούλα. Στήριξη. Έρχομαι εδώ. Ωραία. Ξεκινάω. Δεξί πόδι. Αριστερό πόδι.
Κάζω το γόνατο, δύο βαθιένα. Πιο εύκολο. Μέσα. Ωραία. Και σιγά σιγά θα φέρω το αριστερό μου πόδι και θα έρθω στο βασιλικό περιστέρι. Μένω εδώ. Έχω ανοίξει ωραία τη φθένα μου. Λέω ισχύω μπροστά, ισχύω πίσω και ξεκουράζω τη μέση. Ωραία. Και επαναφορά. Πολύ ωραία στην καρδίτσα, θα την βλέψω και τις πλάγες στηρίξεις. Θα έπαιρνω στο πλάι, θα θετήσω τον αφιένα, τώρα που έχω κατέβει και επίπεδο. Ο πύχης είναι παράλληλος με το κάθισμα. Μπορώ να τεντώσω το δεξί μου πόδι και δείξω παραλλαγή. Μπορώ να έρθω εδώ. Ωραία. Μπορώ να φέρω το πόδι πίσω. Μπορώ να φέρω το πόδι πάνω. Πέκλω το πόδι τελείως πίσω. Ένα, δύο, τρία. Και θα βρω πάνω. Στήριξη. Ασυστάσανα. Ωραία. Και να έρθω κατευθείαν. Στήριξη. Τσακράγκα και να αλλάξω χέρι. Χωρίς να χαλάσω τη ροή. Ένα, δύο. Συγγνώμη, δύο, τρία. Ωραία, μένα εδώ. Ωραία, κατεβάζω και έρχομαι στη στάση του γιου. Άσκηση από συμπίεσης, ανοίγω τα γόνατα. Βάζω πύχη με πύχη. Η λιγάνη πάει προς τις στέφνες. Ξεκουράζω μέση και χέρια. Ωραία. Θα κάνουμε άλλη μια παραλλαγή. Απλά θέλω να τοποθετήσω ένα μαλακό υλικό. Εσύ μου βάλετε πετσελίδα ή αν είναι ήδη αρκετά μαλακό το κάτσιμο σας, δεν χρειάζεται. Βάλω το στοματάκι για να μου βοηθήσει. Θα έρθω στο πλάι της καρδιάς. Θα κουμπίσω ξανά το δεξί μου χέρι. Ωραία. Θα έρθω στις πλάγια στήριξη. Και μπορώ να φέρω το πάνω πόδι. Εδώ. Εδώ είναι πιο εύκολο. Εδώ μπορώ να κρατάω. Να μείνω εδώ. Το δυνατό. Ωραία. Δεύτερη παραλλαγή είναι να πιάσω το πόδι, να έρθω εδώ. Τρίτη είναι να έρθω εδώ. Πάντα σπρώχνω την καρέκλα, δεν βυθίζομαι. Ωραία. Πάνω. Επαναφορά. Και θα αλλάξω. Και χειράζω. Έρθω στο πλάι. Την κρατήσουμε σωστά. Κλέβω. Ένα. Δύο. Μένω εδώ. Σπρώχνω την καρέκλα. Και το δυνατό. Ωραία. Αν θέλω το πω παραπέρα. Έχουμε εδώ. Μπροστά. Πάνω. Κατεβάζω. Και έχουμε ξανά στάση του παιδιού. Και μένω εδώ. Ωραία. Βάζουμε το στρωματάκι μας και συνεχίζουμε. Είμαστε σε γονάτιση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μαξιλαράκι, να χρησιμοποιήσω το στρωματάκι που έχω ήδη και να φέρω το δεξί μου πόδι πάνω στην καρδίτσα. Πιο εύκολο. Αρκετά πιο δύσκολο. Επιλέγετε. Μένουμε εδώ, εσωτερικά. Θα μακρύνουμε. Θα στρίψουμε το δεξί χέρι εσωτερικά του δεξιού ποδιού. Και θα φέρω το αριστερό χέρι πίσω. Και θα μείνω εδώ. Όσο κατεβάζω λεκάνη, νιώθω πιο έντονη τη διάταση. Ξαναλέω, εάν ζορίζομαι σε την παραλλαγή, μπορώ να έρθω εδώ. Έχω βάλει κάτω βοήθημα, έχω βάλει μαξιλαράκι. Αν πάλι μέσα με όφηση στο γόνατο, αφήνω απλά την άσκηση. Ωραία, κοντράρω. Μπορώ τώρα να περάσω το δεξί μου χέρι πίσω από τον μυρό και το άλλο χέρι είναι πίσω να το συναντήσει. Αν δεν μπορώ να πιάσω,
Έχω μια ζωνούλα. Πώς μου δυο. Αυτή είναι, εντάξει, είναι η ειδική ζώνη της γιόγκα, αλλά σας αφοπλίσετε μια απλή ζώνη από τη σπίτι, να φέρετε στο δεξί σας χέρι ή στο αριστερό από πίσω και να πιάσετε και να έρθετε εδώ. Κατεβάζουν τα φλεκάνη, δυσκολεύω την άσκηση. Μπορείτε να κάνετε αυτή την παραλλαγή. Και μένουμε εδώ. Ωραία. Αλλά και διφερνώ τα χέρια μου και τεντώνω το πόδι. Εξορροπιστική αμέσως διάταση είναι εδώ. Μπορώ να κοιτάξω δάχτυλο ποδιού πιο δύσκολο και ναι. Ωραία. Και θα αλλάξω παράκι. Θυμίζω. Ένα, δύο, πιο δύσκολο. Επιλέγετε. Θα ζυγίσω πλάτη λίγο αναγκαστικά. Μένουμε εδώ, κοντράω. Χέρι πίσω. Δουλεύει και το πόδι που κοντράρει και το πάνω μέρος του κορμού. Έτσι γίνεται μια μικρή πάλι ανάμεσα στα δύο μέρη του σώματος, αλλά δεν κερδίζει κανείς. Αν θέλω να πάω παραπέρα, θα πάρω τη ζωνούλα μου. Θα περάσω το χέρι εσωτερικά και θα έρθω εδώ. Άρα με αυτή η ευκαμψία θα θέσω απλά το χέρι και θα έρθω. Όσο κατεβάζω, λέει κανείς δυσκολεύει. Ανοίγω τώρα και ενεργοποιώ φουλ το πάνω μέρος του κορμού και τα ισχύα μου. Λιφερώνω και έρχομαι εδώ, ξυλοπιστική ασκησούλα. Αν δω να κοιτάξω δάχτυλα κουδιού, κοιτάζω κοιλιά. Αργά. Θα φέρω τα πόδια στην πρέφυλα και θα κάνω την αβάσανα. Λοιπόν, τα πόδια μου είναι μαζί ενωμένα. Πιο εύκολα να κρατήσω κάτω από τα γόνατα και μπορώ να σκεφτώ τις παραλλαγές. Κάτω και πίσω λιώμη και δυνατό, τρεις θεία μπροστά και μπορώ να τεντώσω ή ας μην τεντώνω τελείως, δεν πειράζει, κρατάω το δεξίνο πόδι. Χωρίς να βυθιστώ, μακραίνω προς τα πάνω. Αν θέλω να δυσκολέψω, θα λιφερώσω τα χέρια. Αν δυσκολέψω κι άλλο, θα πιάσω πόδι. Αν ζωρίζομαι, έχω τη ζωνούλα, μια απλή ζώνη που έχει στο σπίτι σα. Πάνε είναι κατά προτίμηση, είναι πιο μαλακή. Τη φέρνω στο μετατάσσιο και με εδώ. Δουλεύω ταυτόχρονα ενδυνάμωση και διάταση. Ωραία. Και αλλάζω ποδαράκι. Φέρνω από τα δυο μου χέρια κάτω από το γόνατο. Μακραίνω. Δεν πειράζει αν δεν τον τελείω. Κοιτάμε τα δάχτυλα του αριστερού ποδιού. Φλέξω το πόδι. Αν δεν μπορώ να πιάσω, παίρνω τη ζωνούλα μου. Κάτω και πίσω γιώμη και μία εδώ. Ωραία. Επαναφορά. Θέτω εδώ να συστήσω κάση μας, όπλα εδώ. Χαλαρώνω ισχύα και κυριακούς και κουπάμε το μέτωπο στους πύχης. Flex και θα έρθω εδώ, μακριά από το αριστερό ώμο, κοιτάζω. Από εδώ τόσο το πόδι τεντώ. Αλλιώς το πετάω λυγισμένο και μείνω εδώ. Πιστέψτε με και με λυγισμένο πόδι και με τεντωμένο η άσκηση πιάνει. Κοιτάμε μακριά. Αλλακή ώμη. Βοηθάει πάρα πολύ καρέκλες στις ασκήσεις. Ωραία. Και γύρω το δεξί μου πόδι. Φέρω τα αριστερά χέρια απ' έξω και ανοίγω. Αν πάω το τόσο τεντώνω, αλλιώς με το πόδι γυρισμένο. Ωραία. Και αργά μια φορά. Και αλλάζω. Παίρνω το χέρι εσωτερικά. Ανοίγω λυγισμένο πιο εύκολο το τεντωμένο και δύσκολο. Μακραίνω. Σαν να φιλανίσω τους δύο ώμους. Λυγίζω, παρακρύτα, στροφή. Λυγισμένο πιο εύκολο, τεντωμένο πιο δύσκολο.
Μεσικά τραβάει το πόδι του κορμού να έρθει κάθετα. Και με εδώ. Ωραία. Επαναφορά. Και θα ανοίξουμε τα πόδια μας στην τραζαρίτα και θα φέρουμε τους πύχης στην καρκλίτσα και κουμπάμε μέτωπο, φλέξτε τα πόδια. Αναπνοή. Ωραία. Επαναφορά. Φέρνω για άλλη μια φορά τα πόδια μου στην καρκλά. Αφήνω τώρα τα χέρια. Και τετώνω λίγο ένα αλλάξι πόδια. Αναπνοή. Αν φαίνεται δύσκολο πια. Και όμοι. Ωραία. Φέρνω τα χέρια πάνω και δουλεύω το πάνω μες του κορμού. Μια φορίτσα. Επαναφορά. Ερχόμαστε στην πεντακονάσανα, είναι μοπέλματα. Και ακουμπάω τους πύχης στην καρεκλίτσα. Ωραία. Ελευθερώνω τα χέρια μου. Έρθω τώρα με πλάτη προς την καρεκλά. Πολύ προσοχή σε όσους έχουν θέμα με τον αφιένα. Θα κάνουμε το κεράκι. Σαλάπαζα βαργάσανα. Με ευκαιρία για όσους το φοβούνται να δοκιμάσουν με την καρέκλα, πραγματικά η καρέκλα βοηθάει πολύ. Ενδείκνεται για όσους έχουν θέμα μυϊκές τραχύνσεις στον αφιένα, πολύ προσοχή για όσους έχουν κύλες ή ευθυασμό. Είναι πάρα πολύ καλή τεχνική και καλό να συλληφθείτε τα δάσκαλο πριν κάνετε την άσκηση όσοι έχετε ευαισθησία. Λοιπόν, έρχομαι εδώ, κατεβάζω χέρια, μαζεύω τους μυρούς φέρνω κοντά και θα φέρνω με απόλυτο έλεγχο τα κουδελιά μου πάνω στην καρέκλα. Μέσα από το πηγούνι κοιτάζω πίελο και μπορώ να φέρω τα χέρια μου εδώ. Όπως βλέπετε, φέρνει και πολύ βάρος ο ομοπλάτης. Και μπορώ να κάνω μια πολύ ωραία παραλλαγή. Θα μείνω εδώ. Ωραία, να αλλάξω. Να δουλέψω. Κυριακούς, όσο απομακρύνω το πόδι που είναι πιο μακριά από την καρέκλα, τόσο δυσκολεύει η άσκηση. Λέω φουλ κυριακούς. Ωραία. Να μένω και στη θαλάσσανα, να πλέξω χέρια και να έρθω εδώ. Φλέξαμε τα πλογές και σιγά σιγά ελευθερώνω χέρια, αργά, σπόδουλο, σπόδουλο, ρολάρω, πλάτη, μέση, επαναφορά. Ωραία, κρατάω τα πόδια κάτω τα γόνατα και έχουμε σταθεί στη θέση. Ωραία, κοιτάξτε την καρέκλα. Παίρνω τα πέρματα στο κάθισμα, κρέμω τα χέρια και ξεκινάω τη γέφυρα στους ώμους, ομοπλάτες, ίσπνεα, κουμπάει μέση, ανεβάζω πάνω το κορμό και ανοίγω εδώ. Αν τυχόν μου κλείει μέση, μπορώ να κατεβάσω πιο κάτω τη λεκάνη. Μένω εδώ και μπορώ να τεντώσω το δεξί μου πόδι, να έρθει εδώ, να έρθει εδώ. Βάζω ποδαράκι, σπρώχνω να βοηθούν οι ομοπλάτες και τα χέρια, μέσα από το πηγούνι, κοιτάω πίελο. Ωραία, κατεβάζω, ρολάρω, θα φέρω το δεξί πόδι, πάνω το αριστερό, θα σπρώξω, θα ξεπιέσω μέση. Ωραία.
Και μια πολύ ωραία παραλλαγή είναι να χαλαρώσω το αριστερό μου πόδι, να το ρίξω δεξιά. Κοιτάω τίθετα, το δεξί πόδι στην αριστερά. Κοιτάζω αριστερά. Ωραία, όπως η πίεση και τα ισχύα, σκουράζεται η μέση. Και όπως θα τελειώσω όλα τα πόδια μου, θα τα δείξω δεξιά. Κοιτάζω την αντίθετη πλευρά. Πολύ ωραία ασκήσεις από συμπίεση της μέσης, ακουμπούν οι ομοπλάτες κάτω. Ωραία, και ένα σκοδαράκι. Εδώ, σπρώχνω που συμπιέζω, κουμπάει η μέση, ξεκουράζεται. Ωραία, και ρίχνω τα πόδια μου δεξιά, κοιτάζω αριστερά. Αντίθετα, που συμπίεση κάνει βαρύτερη δουλειά της. Δεν χρειάζεται εμείς να κατεβάσουμε, να πιέσουμε τίποτα. Κοιτάμε αντίθετα. Ωραία. Και για τελείωμα, μπορούμε να έρθουμε κοντά. Να φέρουμε τις γάμπες μας στην καρκλίτσα. Ωραία. Να πούμε τα χέρια στην κοιλιά. Στείλουμε αέρα χαμηλά, ένα σημείο που δεν πάει οξυγόνο, δεν πάει ο αέρας, γιατί αναπνέουμε λάθος. Βάζουμε αέρα μόνο στο πάνω μέρος του θώρακα. Τώρα χαλαρώσω και λίγο εδώ, μερικές αναπνοές. Και σιγά σιγά να ανοίξω τα μάτια μου, να μαζέψω τα πόδια μου, τα φέρνω κοντά. Γυρνάω όλα στο πλάι. Στη θέση. Ωραία. Λίγο εδώ. Λίγο τα μάτια μου, κοιτάζω χαμηλά, κοιτάζω βυστία μπροστά. Μακραίνω, εισπνέω, ενώνω παλάμες. Δεν θυμάστε. Σκέφτομαι θετικά. Λέω καλά λόγια. Νιώθω με φαλή τους άλλους. Ναμαστέ. Ελπίζω να πείτε μια γεύση από το πώς μπορούμε να γυμνάσουμε πολύ ωραία το σώμα μας δυναμικά. Πάντα με έλεγχο, πάντα με ασφάλεια, με τη χρήση μιας καρέκλας που όλοι έχουμε σπίτι μας και με σωστές οδηγίες από ένα δάσκαλο που σας κατευθύνει και θα σας ασφαλίζει και θα σας προσφέρει έναν άλλο τρόπο γυμναστικής, λίγο διαφορετικό ότι έχουμε συνηθίσει, και θα αντιμετωπίσουμε λίγο διαφορετικά το σώμα μας. Να περνάτε καλά.